εξοντωτικές καταστάσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό άλλωστε οι σύλλογοι το είχαν επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Και ο νόμος με τον Αιγιαλό επιχειρήθηκε και επιχειρείται να εφαρμοστεί μεσούσεις στη σεζόν, με κάποιους να επιθυμούν τα καταστήματα κλειστά στην κορύφωση τουριστικής περίοδου. Αυτό το είχαμε αγγίξει, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί φέτος, ότι θα πρέπει να πάει πίσω αυτό, γιατί εκτός από αυτό υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία ανοίξανε παράλληλα, όπως είναι τα εργασιακά, όπως είναι τα φορολογικά. Όλα αυτά δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν μαζί. Βλέπουμε ότι πληττόμαστε από μια κλιματική κρίση αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά και τεράστια προβλήματα. Ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει, και δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης την οποία είχαμε προδιαγράψει από το Μάιο που διαμαρτυρόμαστε ως Σύλλογος για αυτό το νομοσχέδιο. Καταστήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, 40 χρόνια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τις ίδιες κατασκευές. Δεν έχουν κάνει καμία απολύτως προσθήκη, καμία οποιαδήποτε παράβαση στα τελευταία χρόνια. Καλούνται τώρα να κλείσουν και με άσχημο τρόπο μέσα στη σεζόν, χωρίς να τους δίνεται το δικαίωμα παράτασης να μπορέσουν να διορθώσουν τις όποιες παρανομίες υπάρχουν στο κτίριο, τις όποιες βελτιώσεις πρέπει να κάνουν για να μπορούν να είναι νόμιμα. Σε μια Μεσσηνία όπου δεν υπάρχουν κραυγαλαίες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις το είχαν ξεκαθαρίσει πως επιθυμούν τη συμμόρφωση με τον νόμο. Εκείνο το οποίο χρειάζονται είναι μια μικρή χρονική ευελιξία για να γίνουν όλα αυτά που απαιτούνται και όχι να τρέχουν μεσούς στη σεζόν. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε παράνομοι. Πρέπει να αντιλαμβάνεται όμως και ο δημόσιος χαρακτήρας της χώρας, φυσικά και οι τοπικοί εδωφορείς, ότι όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν ξαφνικά. Δεν μπορεί να γυρίσουμε το διακόπτη και να αρμονιστούμε με όλες αυτές τις νομοθεσίες οι οποίες είχαν στο και πέντε. Το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε μια διαβούλευση με τον ανάλογο χρόνο. Ξαφνικά, στο και πέντε, βγαίνει μια απόφαση ότι στα 15-20 μέρες πρέπει να αλλάξετε τις κατασκευές σας. Επιχειρήσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν πριν το Πάσχα φέτος, λόγω το Πάσχα ήταν λίγο πίσω. Είναι δυστυχώς οι αποφάσεις μονομερείς αποφάσεις είναι τραγικές για την περιοχή μας και για μένα, όπως ο Σύλλογος μας διαμαρτυρήθηκε σε έντονο βαθμό και στα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια του Υπουργείου, το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι τοπικοί φορείς. Όπως βγήκε ο Δήμαρχος του Βόλου και πήρε θέση, νομίζω και μας εδώ ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει θέση, αλλά και η τοπική περιφέρεια. Πρέπει κάποια καταστήματα να επιβιώσουν. Είμαστε επαγγελματίες, δουλεύουμε για το μεροκάματο, δεν είμαστε Μύκονος. Το νομοσχέδιο αφορά τη Μύκονο, τα νησιά που είχαν υπερτουρισμό και είχαν παρανομίες τεράστιες. Δεν υπάρχουν τέτοιες παρανομίες στις δικές μας περιοχές. Άρα δεν είμαστε σε αυτές τις πρακτικές μαζί, είμαστε αντίθετα απέναντι σε αυτό. Θα μιλήσουμε με τα μέλη και με τους επαγγελματίες της πόλης να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε και πώς μπορούμε να δώσουμε μία λύση. Γιατί το σημαντικό είναι να δώσουμε μία λύση αυτή τη στιγμή.